Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της ομάδας του Απόλλωνα Δοκιμίου, τον κύριο Λαβράνο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα και μαζί και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροτές σας. Είχαμε αρκετό καιρό να τα πούμε και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία σήμερα, μετά τη διεξαγωγή ενός πολύ σπουδαίου αγώνα, όπως αυτόν που δώσανε χθες δύο ομάδες, η ομάδα του Απόλλωνα Δοκιμίου και η ομάδα του Άρη Λεπενούς. Πραγματικά, χθες ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για εμάς, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ήταν μια υποχρέωση που προς τον συνάνθρωπό μας. Εδώ και ένα μήνα ήρθαν τα παιδιά που δουλεύουν στη δομή των αστέγων και μου πρότειναν ουσιαστικά την ιδέα αυτή που είχαν. Ένα μήνα τώρα τα παιδιά αυτοί τρέξαν όλη τη δράση. Εμείς είχαμε υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη δράση. Και εμείς και οι διοικήσεις και το Απόλλωνα και του Άρη Λεπενούς, αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Ευτυχώς το αποτέλεσμα από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετά καλό. Όλοι φύγαμε με χαμόγελο μετά την λήξη του παιχνιδιού. Τα παιδιά από τη δομή κάνανε εξαιρετική δουλειά. Θεωρώ ότι βγάλανε εις πέρας το έργο που είχαν. Και μόνο η περηφάνεια μας μένει στο τέλος της μέρας. Είναι από τα παιχνίδια αυτά όπου δεν μετρά το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μετρά η όλη προσπάθεια και οι ενέργειες που έκαναν άπαντες και από τις δύο ομάδες φυσικά και από τις δομές αστέγων του Δήμου μας. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την οποία εύχομαι να επαναληφθεί και αν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά. Σίγουρα έτσι είναι. Εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να κάνουμε αυτό που σχεδόν κάνουμε κάθε μέρα, να παίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά τα παιδιά που δουλέψαν στη δομή κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πρότασή μου είναι να γίνει θεσμός η μέρα αυτή, γιατί ουσιαστικά ήταν και μέρες γιορτών και ήταν πιο εύκολο να γίνουν κάποια πράγματα, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει θεσμός η μέρα αυτή, του Πάσχα, να γίνεται ένα τουρνουά ακόμη και με περισσότερες ομάδες, να μπορέσουν να συνεισφέρουν και περισσότεροι άνθρωποι, να μπορέσουν να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον συνάνθρωπό μας και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά, την πολύ καλή δουλειά που κάνει η δομή στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, που σίγουρα εξυπηρετεί πολύ κόσμο, κόσμος που δυστυχώς βρέθηκε, το έχει μοίρα του να καταλήξει εκεί. Σήμερα είναι αυτή, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Το μόνο βέβαιο είναι, κύριε Λαβράνο, ότι δεν είναι σίγουρα ευχάριστο όλο αυτό το να υπάρχει, έτσι, να υπάρχει κόσμος που έχει πολλές και βασικές ανάγκες. Δυστυχώς όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δυστυχώς, και το αυτό οφείλεται στις εκάστοτε αποφάσεις της πολιτείας και των κυβερνήσεων. Δεν έγινε από μόνο του, δεν το επέλεξαν αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν εκεί. Η ανάγκη τους έκανε και το μόνο βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να εξαλειφθούν. Αλλά για να εξαλειφθούν πρέπει να έχουμε ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα έτσι είναι, απλώς... Θα πρέπει για μένα, το πιο σημαντικό είναι να μην φτάνουμε εκεί, αλλά από τη στιγμή που φτάνουμε θα πρέπει να εκπαιδευτεί και ο κόσμος στον εθελοντισμό, στην φιλανθρωπία. Θα πρέπει να ίσως να μπει και κάποιες ώρες στα σχολεία μας, τα δημοτικά μας, να γίνει εκπαίδευση για τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία, να μπει στη ζωή μας, γιατί σας είπε και πάλι, σήμερα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Θα πρέπει να καταλάβει από τη μικρή ηλικία ο Έλληνας, που τον θεωρώ και ευαίσθητο τα τέτοια θέματα, να μπορεί να κάνει πράγματα που ουσιαστικά θα του δώσουν και ηθική ικανοποίηση στο τέλος της ημέρας, όπως έγινε και σε εμάς χθες. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε. Με αφορμή την επικοινωνία μας σήμερα, θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο, μιας και το πρωτάθλημα της ΕΠΣ ολοκληρώθηκε. Ήταν ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, όπου είχε τα θετικά του, είχε και τα αρνητικά του. Σίγουρα στα αρνητικά του το γεγονός ότι είχαμε πολύ λίγες ομάδες. Όμως είδαμε εντυπωσιακές παρουσίες. Είδαμε μια ισχυρή ομάδα όπως είναι η Αναγέννηση Στάνου, η οποία τώρα διεκδικεί και την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Αλλά είδαμε και έναν Απόλλωνα Δοκιμίου που με ένα πολύ μικρό μπάτζετ παραλίγο να κάνει θαύματα.
Πραγματικά έτσι είναι, ήταν μια παράξενη χρονιά. Θυμάστε ότι πριν δύο χρόνια δεν ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα. Το άγχος μας όλων ήταν αν θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Γι' αυτό και πολλές ομάδες δεν κατέθεσαν συμμετοχή. Ευτυχώς τελείωσε το πρωτάθλημα χωρίς παρατράγουδα. Ίσως ήταν η μοναδική χρονιά που δεν είχαμε και τόσες πολλές γκρίνιες. Δίκαιη η αναγέννηση Θάνου είναι η πρωταθλήτρια. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε Μπαράζ. Μακάρι να έχουμε και τρίτη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ευχής όλων. Ήταν μια ομάδα που ουσιαστικά στήθηκε για να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε. Τώρα όσον αφορά για εμάς, η πορεία μας ναι, ήταν θεωρούμε καταπληκτική. Είχε χρόνια ο Πόλων να τερματίσει στη δεύτερη θέση, περίπου 20 χρόνια. Δύο-τρεις φορές το έχει κάνει στην ποδοσφαιρική του ζωή, ας πούμε. Ελπίζουμε ότι η χρονιά αυτή θα είναι φαλτήριο για καλύτερες χρονιές. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό που εγώ έχω αντιληφθεί τουλάχιστον είναι ότι γενικά το προφίλ του Απόλλωνα είναι ένα πρωταγωνιστή σε τοπικό επίπεδο. Εύχομαι όμως πως κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα μπορέσει να ανέβει και άλλα σκαλοπάτια και να πρωταγωνιστήσει και σε άλλες κατηγορίες. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για μας. Εμείς ξέρουμε μέχρι που φτάνουν τα χέρια μας, ας πούμε. Μακάρι να γίνει κάτι στο μέλλον, αλλά φαντάζει δύσκολο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή και εύχομαι πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και με άλλες έτσι όμορφες ενέργειες και πρωτοβουλίες σαν και αυτή των Δομών Αστέγων. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαιρετώ, να είστε καλά. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.